Η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία δέχεται συνεχώς επανειλημμένα κύματα λαθρομετανάστευσης με χιλιάδες παραβιάσεις των θαλάσσιων συνόρων της ετησίως. Γι' αυτό το λόγο απαραίτητη είναι η απόκτηση περιπολικών ανοιχτής θαλάσσης, γνωστά και ως OPV. Παρόμοια θα πρέπει να πράξει και η Κύπρος, η οποία με την πίεση που φέρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο θα αρχίσει τις εξορίξεις στα οικοπεδά της. Συνεπώς, θα κληθεί μελλοντικά όχι μόνο να επιτηρεί, αλλά και να προστατεύει τις πλατφόρμες εξόρυξης. Το πρόγραμμα ναυπηγήσεως μπορεί να συμπεριληφθεί στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτοντας πλήρως τα έξοδα σχεδίασης, καθώς και περίπου το 75% της ναυπήγησής τους, όπως είδαμε ότι έγινε και με τις καινούργιες OPV της Μάλτας. Τέλος, τα πλοία αυτά μπορούν να ναυπηγηθούν σε ελληνικά ναυπηγεία, ενισχύοντας και αυτά την ελληνική οικονομία. Οι OPV, κατά τη γνώμη μας, οφείλουν να φέρουν βαρύ οπλισμό για το είδος τους, καθώς το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος απειλείται συνεχώς από τη γείτονα χώρα Τουρκία. Μια φθηνή λύση θα μπορούσε να είναι η χρήση του οπλισμού των φρεγατών τύπου S, γνωστές και ως Στάνταρ, οι οποίες θα αντικατασταθούν μέχρι το τέλος της δεκαετίας σύμφωνα με το πλάνο του πολεμικού ναυτικού. Με την αξιοποίηση του οπλισμού των S, μπορούμε να ναυπηγήσουμε σε ελληνικά ναυπηγεία 4x4 OPV με οπλισμό αναπλοίο, ένα 76 πυροβόλο, 2 20 αεροπορικά πυροβόλα ο Έρλικον, ένα φάλαγξ, ενώ μπορούμε να τροποποιήσουμε τους εκτοξευτές MK29 για να δέχονται συνολικά 8 αεροπορικούς πυράβλους τύπου ESSM. Ακόμη, μια σημαντική παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι οι αισθητήρες με τους οποίους θα εξοπλιστεί το πλοίο. Ένα ικανό ραντάρ που θα μπορούσε να εξοπλίσει τα συγκεκριμένα πλοία θα μπορούσε να είναι το Ford Diaessa NS50 της Θαλής, με μέγιστη εμβέλεια 180 χιλιόμετρων και την ικανότητα να καθοδηγεί έως και 3 πυράβλους ταυτόχρονα. Τέλος, είναι η απαραίτητη εγκατάσταση υλικοδρομίου, ιατρίου, αλλά και η ικανότητα να φιλοξενεί δεκάδες ανθρώπους για μικρό χρονικό διάστημα, με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Συνοψίζοντας, η απόκτηση OPV από την Ελλάδα και την Κύπρο θα ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητές τους, αποκτώντας πλοία ειδικά για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, την προστασία των εξέδρων εξόρυξης, ακόμη και κατά της πειρατείας και την προστασία του λινόχτητου εμπορικού στόλου. Πείτε μας τη δική σας γνώμη στα σχόλια, κάντε like, εγγραφή στο MSHD και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.